Είναι ακριβοπληρωμένα μοντέλα τα οποία μαγνητίζουν με την ομορφιά τους, γεμίζουν περιοδικά με τις φωτογραφίσεις τους, έχουν πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστικές καμπάνιες μεγάλων εταιριών. Και ενώ φαίνεται ότι ζουν στο μαγικό κόσμο χωρίς να έχουν αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα, οι ίδιες έχουν ζήσει δύσκολα παιδικά χρόνια με ανασφάλειες, φοβίες και τραυματικές εμπειρίες. Tyra Banks, διάσημο top model, είναι παρουσιάστρια και επιχειρηματίας πολύ τάλαντη. Το περιοδικό Times την έχει συμπεριλάβει στις Αφροαμερικανίδες γυναίκες με την καταλυτική επιρροή παγκοσμίως. Ωστόσο, όταν ήταν έφηβη, πέρασε δύσκολες στιγμές αφού οι συμμαθητές της την κορόιδευαν για το περίεργο σώμα της. Είχε πολύ λεπτό σκελετό και η εμφάνισή της προκαλούσε αρνητική εντύπωση. Η ίδια πάλευε να βρει τη χαμένη αυτοεκτίμησή της και τελικά τα κατάφερε αφού όταν τελείωσε το σχολείο μεταμορφώθηκε σε εξωτική καλονή, κάνοντας τα πρακτορία μοντέλο να τρέχουν από πίσω της. Η Ναόμι Κάμπελ δεν φημίζεται για τη συνέπειά της αφού έχει καθυστερήσει σε ραντεβού με φωτογράφο 3 ημέρες, ενώ είναι από τις καλύτερες πελάτησες των δικηγόρων του Hollywood εξαιτίας της επιθετικής συμπεριφοράς της σε υπαλλήλους και συνεργάτες της. Η ίδια σε συνέντευξή της ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους που έχει βλάψει και αποκάλυψε ότι για τη βίαιη αντίδρασή της φταίει ο πατέρας της, ο οποίος την εγκατέλειψε πριν γεννηθεί. Το γεγονός αυτό τη σημάδεψε για όλη της τη ζωή και έγινε επιθετική για να προστατεύει τον εαυτό της αφού δεν έζησε την ασφάλεια του πατέρα στο σπίτι. Η Αλεσάνδρα Αμπρόσιο, η Βραζιλιάνα Καλονί, ο διάσημος άγγελος της Victoria's Secret, ένιωθε άσχημα ως παιδί με την εμφάνισή της εξαιτίας των πεταχτών αυτιών της. Γι' αυτό πολύ γρήγορα έκανε διορθωτική επέμβαση και απέκτησε όμορφα αυτιά. Σήμερα στρατιές ανδρών τρελαίνονται με τις σεξι φωτογραφίσεις της αφού η ομορφιά της χτυπάει κόκκινο. Η Μπάρα Φαέλη μπήκε στο χώρο του θεάματος από την τρυφερή ηλικία των 8 μηνών κάνοντας διαφήμιση. Άρχισε να δουλεύει πολύ και χωρίς να το καταλαβαίνει με διάλειμμα μόνο όταν χρειάστηκε να βάλει σιδεράκια στα δόντια της. Η εντατική ρυθμή δουλειάς και ο ανταγωνιστικός χώρος του modeling στον οποίο μπήκε από μικρή δεν της έκανε πάντα καλό, αλλά μετά την ενηλικίωσή της βρήκε τον τρόπο να ισορροπήσει. Η Σίντι Κρόφορντ στην αρχή της καριέρας της, στα 16 της χρόνια, έζησε μια τραυματική εμπειρία αφού έχασε τον αδερφό της από λευχαιμία. Τη δυσάρεστη κατάσταση που βίωνε επιβάρυναν οι άνθρωποι του χώρου της, οι οποίοι υποστήριζαν ότι δεν μπορεί να δουλέψει ως μοντέλο λόγω της στεναχώριας της για τον αδερφό της. Η Σίντι τους διέψευσε αφού έγινε ένα από τα καλύτερα top model και μάλιστα τελείωσε και τις σπουδές της ως χημικός μηχανικός. With you, I'm feeling alive.